αγκαλιάξεις να το κάνεις με τρία. Πιάσε. Βρε, θα γίνει μαζί σου, θα χαλάσει το μάσι. Λοιπόν, το σημερινό γλυκό, παιδιά, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Καλημέρα, Μάνια Ντέλου, υπέροχη. Κάθε Δευτέρα εδώ στη στήλη σου. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί επειδή γενικώς είμαστε της υγιεινής διατροφής. Κάθε φορά που φέρνω κάτι το δοκιμάζεις. Με τρομάζει λίγο, ξέρεις. Γιατί ξέρω εγώ. Όχι, το συγκεκριμένο, επειδή μου είπες πόσο υγιεινό είναι, έχει μέλι, ταχίνι. Και γενικώς είναι πάρα πολύ light. Να, αυτό είναι το ανοιγμένο που ήθελα να το δοκιμάσω. Σας εγγυώμαι εγώ, γιατί το δοκίμασα και δεν είμαι εύκολος πελάτης στα γλυκά, ειδικά. Ενώ το φαγητό μου αρέσει στα γλυκά, είμαι λίγο περίεργη, ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο. Οπότε αξίζει να το κάνετε. Κλασικά γίνεται με ζάχαρη και κανέλα, έτσι. Ναι. Απλά εμείς κάνουμε την παραλλαγή, τώρα είναι ταχύνη και με μέλι, για να είναι λίγο πιο υγιεινό. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και να μου πεις τις διάφορες παραλλαγές που μπορούν να γίνουν και να δείξουμε και πόσο καλά εύκολα. Καλά παραλλαγές, τρελές. 4 μήλα, 40 γραμμάρια μέλι, 40 γραμμάρια ταχίνι, 5 γραμμάρια κανέλα τριμμένη, μια πρέζα γαρίφαλο τριμμένο. Okay. Και τώρα με το μάτι το πάμε λίγο, δηλαδή ναι. Περίπου εγώ ένα κουταλάκι, ξέρεις, μέλι, ένα κουταλάκι ταχίνι στο κάθε μιλαράκι. Mm-hmm. Λοιπόν, πώς θέλω φέρετε. Να πω ότι δεν θέλει καμιά φοβερή διαδικασία από ό,τι κατάλαβα. Έτσι, το πλένεις. Όχι. Και αρκεί να ξέρεις να λειτουργήσει αυτό το μηχάνημα. Ναι, αν, δεν έχετε, το ξέρω. Αν δεν έχετε αυτό το μηχάνημα, έτσι παίρνετε ένα μαχαιράκι και κουταλάκι. Ναι, που είναι πιο δύσκολο. Έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι ρόλο που θα παίξουμε τώρα. Για δείξτε το μου αυτό πώς γίνεται. Λοιπόν, αυτό τι γίνεται. Το βάζεις στο κέντρο, το πιέζεις. Α, έτσι. Κάνεις α, εντάξει. Κοίτα τι εύκολο. Και μετά βγαίνει ολόκληρο. Κοίτα. Ναι. Α, πολύ ωραίο και εύκολο. Εντάξει. Πώς το τραβάς και το... Α, να το ρε παιδιά, αφού το έκανα και εγώ που δεν είμαι και πρώτο εργαλείο. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά λοιπόν, θα ανοίξουμε τα μιλαράκια μας. Και αυτό μου είπες μπορεί να το βρεις πολύ οικονομικά σε... Σε διάφορα μαγαζί. Δεν είναι μαγαζί. Τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, αν δεν έχετε όμως, εγώ τα στο μαγαζί, δηλαδή όταν τα άφτιαξα, τα έκανα με... Αυτό είναι ωραίο και για την ντομάτα ρε, εσύ που κάθαμε με το μαχαίρι και κάνα τσουκουτσούκου. Για κολοκύθι κάνει. Κολοκύθι. Α, για το γεμιστό. Ναι, αλλά για την ντομάτα που κάθεσαι γύρω-γύρω και βγάζεις εδώ το μαυράκι, είναι τέλειο. Κοίτα. Λοιπόν, άρα έχουμε πλύνει τα μήλα, τα καθαρίζουμε με αυτόν τον τρόπο, είτε με το μαχαιράκι, το κουταλάκι, είτε με το εργαλειάκι μας αυτό. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό το. Εν τω μεταξύ μου κάνει λίγο. Α, συγγνώμη, να το κάνω εγώ. Μου κάνει και λίγο χειμωνιάτικο γλυκό και μ' αρέσει το μιλάκι. Άξε να δεις τώρα. Οι παραλλαγές είναι αυτό που πάνω όταν είναι ζεστό. Βάζει παγωτό, κρέμα γάλακτο. Δηλαδή, μην το κάνουμε γυμνό, ας το διαλύσουμε λίγο το γλυκάκι αυτό. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά. Έτσι, θα ενώσουμε τώρα το ταχύνι, το μέλι, την κανέλα και το γαρίφαλο. Ναι. Το οποίο εδώ είναι λίγο δύσκολο γιατί ξέρει, δεν είναι όπως είναι. Έχει τη ζάχαρη και την κανέλα, δηλαδή να κάτσει να κάνει αυτό. Έτσι, ενώνουμε αυτά εδώ. Mm-hmm. Το ταχίνι, παιδιά, να ξέρετε, έχει πολλά θρεπτικά συστατικά, είναι πάρα πολύ υγιεινό και γενικώς το προτείνουν πάρα πολύ και οι διατροφολόγοι και για τις μικρές ηλικίες. Βάλτε το ταχίνι στη ζωή των παιδιών σας. Ναι. Εντάξει, απλά το ταχίνι σκέτο είναι λίγο πικρό, ναι. Οπότε αν βάλεις μέλι... Και λίγη κανέλα έτσι, που βάλες εσύ. Και λίγη κανέλα. Λοιπόν, το ανακατεύουμε όσο πιο καλά μπορούμε, έτσι. Να το. Βλέπεις. Να ενωθούν και μετά τι κάνουμε. Μύρισε, κανελίτσα. Ναι, γιατί είναι η κανέλα. Λοιπόν. She love you like the way I love you. Does she stimulate you? Attract and captivate you? Tell me that she miss you. Τώρα, πρόσεξε τι έκανα εγώ. Ναι. Επειδή δεν μπορείς να το βάλεις καλά μέσα, παίρνω το ανάποδα. Α, μπράβο. Βλέπεις τι κάνω. Ναι, και μετά ναι. Το πιέζω προς τα μέσα, όσο μπορώ. Ναι, επειδή είναι πιχτούλη εννοείς, δεν παίρνει εύκολα. Όχι. Α, γι' αυτό εγώ, ρε παιδιά, εγώ επειδή δεν στο έσφαξα αυτό το μιλαράκι για να το δω, δείτε λίγο εδώ, που βλέπετε. Ήταν εδώ μέσα, βέβαια το έχω ψιλοφάει τώρα, αλλά ήταν εδώ μέσα το ταχίνι και το μέλι. Εδώ πέρα. Να σου πω, δεν κέντρο. Ναι. Τέλειο. Για να δοκιμάσω αν μπορώ και εγώ να το κάνω αυτό. Αγάπη, δεν είναι τίποτα. Απλά εγώ έχω λίγο πιο λεπτό το πίσω μέρος, να ξέρεις. Και από πάνω τι ρίχνεις, ρε. Αυτό είναι καθαρούλι. Τίποτα. 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 Α, αυτές οι ζάχαροι άχνη και αυτά μπαίνουν μετά. Εγώ τα έβαλα μετά. Α, ναι, μετά για γεύση μπορείς να το κάνεις. Κοίτα. Κοίτα τώρα απλή διαδικασία, παιδιά, και είναι πεντανόστιμο. Ελάτε να δοκιμάσετε. Ελάτε για να τα μιλαράκια σας, κοίτα. Έλεν, Κωστή, Δημήτρη, Χάρη, ελάτε να δοκιμάσετε. Έλα καλά, αυτοί χαίρονται. Όταν έρχομαι εγώ, την αράζουν. Δεν βλέπεις απέναντι, κοίτα, κοίτα. Ναι, όχι, αγάπη μου, μην έρθετε. Όχι, καλέ, άστε, είναι δικιά μου, ωραία, έλα, σε παρακαλώ. Όχι. Λοιπόν. Εμείς αγαπάμε, λέει. Όχι, μας φωνάζει, μένει να μην τρώμε. Μέρι, εγώ τα φέρνω για να τρώτε, να ξέρεις. Εντάξει. Να το. Αυτό εμένα, που το ρε παιδιά, δεν μου μπαίνει καλά αυτό. Ναι, ξέρεις ποιο να καταστρέψεις, να δοκιμάσεις αυτό. Πες μου λίγο τις διαδικασίες του σήματος. Είναι 40 λεπτά στον αέρα, σε 180 βαθμούς.
Ωραία. Γιατί... Και μετά. Ανάτο. Άνοιξε το δείξω στην κάμερα πριν το φάτε, Ελένη. Γύρνα το λίγο εσύ στην κάμερα. Έλα. Ορίστε. Ναι. Κόψε και αυτό. Για να το δούμε. Άρα κάποια είναι με μέλι και ταχύνη και κάποια. Με μέλι και ταχύνη μέσα. Και κάποια άλλα. Και κάποια έχω κάνει εγώ με ζάχαρη και κανέλα. Με την ίδια λογική ακριβώ. Με την ίδια λογική, ναι. Ωραία. Άρα ξαναπες μας τις διαδικασίες ψησίματος. Λοιπόν, με μάτια. 40 λεπτά, 180 βαθμούς στον αέρα. Ανάτο. Τι δυσκολία. Πρέπει αγάπη μου να προλάβει να το σημειώσει, κυρία. Να το σημειώσετε, γιατί την προηγούμενη φορά κάτι είχαμε ξεχάσει, ε. Πάντα κάτι ξεχνάς, γι' αυτό σου λέω. Να ξέρετε, το βασικό κιόλας, τη ζάχαρη. Όχι, να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, και πώς γίνεται τώρα. Θα πάρετε νεράκι, μισή κούπα, θα το ρίξετε μέσα. Α, βάζουμε λίγο νεράκι, ε. Μισή κούπα. Μισή κούπα, μάλιστα, για να υπάρχει νεράκι να εξατμίζεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ στο φούρνο. Ναι. 40 λεπτά. Στους 180 βαθμούς. 180 βαθμούς για αυτούς που δεν το άκουσαν. Στον αέρα. Πρόσεξε με σκοτωθείς, δεν μπορείς να το πεις. Τέλεια, πολλά μην αγχώνεσαι. Στην Αγία Πετρούπολη, τι μήλα τρώνε. Επιδόρπια τρώνε. Γενικώς, να πούμε ποιο είναι το γλυκό τους. Δηλαδή πήγε στη Ρωσία. Ποιο ήταν το γλυκό που ήταν το πιο δημοφιλέ. Μήλα με βότκα. Όχι, όχι. Πορτοκαλόπιτες, πατσαβουρόπιτες. Πατσαβουρόπιτα. Ναι, ναι, έχουν τέτοια πράγματα. Ναι, υπάρχει πατσαβουρόπιτα. Με τι περιέχει πατσαβουρόπιτα. Ξέρω, εγώ είναι με φύλλα. Από πολλά φύλλα που τα κάνουν έτσι βρεγμένα και μέχρι, τα κάνουν... Μέχρι και σικόπιτα έφαγα. Σικόπιτα, οκ. Δεν σου φαίνεται. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Γύρισες πολύ άντρας, δεν γύρισες φιλενάδα. Λοιπόν, ό,τι μπορεί να σικόπιτα λέει. Τι έφαγε. Δεν το έπιασες το αστείο. Εγώ την πατσαβουρόπιτα θέλω. Λοιπόν, τσαβουρόπιτα.